Δείχνοντας ηθική και ακολουθώντας το δικό της αξιακό κώδικα όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΚ αποφάσισε να μην ασκήσει το νομικό δικαίωμα και να μην κάνει ένσταση εναντίον του ΠΑΟΚ που στο μεταξύ τους παιχνίδι ο Δικέφαλος Βορρά αγωνίστηκε με 12 παίχτες που δεν είχε ανανεωθεί το δελτίο υγείας τους. Η ΠΑΕΑ έκανα ότι δεν πρόκειται να ασκήσει το νόμο δικαίωμα ένσταση που έχει βάσει τον διατάξεων του ΚΑΠ εναντίον του κύρου του αγώνα τη με τον ΠΑΟΚ. Η πρωτοφανή περίπτωση αντικανονική συμμετοχή 12 ποδοσφαιριστών του αντιπάλου μα λόγω μια ανανέωση των δελτίων υγεία, ειδικά αυτή την εποχή, και η δεδομένη συμμετοχή μα στα προκριματικά του Champions League, αν προχωρούσαμε σε ένσταση, δεν αλλάζει τα πιστεύω μα. Ποτέ καμία διαπραγμάτευση, κανένα βαθμολογικό ο οικονομικό όφελο, όσο μεγάλο κι αν είναι, δεν πρόκειται να μα εκτρέψει από τον δρόμο τον οποίο ακολουθούμε απαρέγκλιτα επί σχεδόν έναν αιώνα. Ο συγκεκριμένο λόγο ένσταση έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον αξιακό κώδικα τη ΑΕΚ. Η ηθική τη ομάδα μα είναι πάνω απ' όλα και δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά. Η διαφορετικότητά τη υποστηρίζεται με κόστο και με ξεκάθαρε αποφάσει που δίνουν προ όλου τι κατάλληλε και τι πλέον αποστομωτικές απαντήσει. Η παράδοξη για πολλού αποφασή μα που έρχεται κόντρα στα ήθη που επικρατούν στο ποδόσφαιρο τη χώρα μα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, θα αποτελέσει σημείο αναφορά και υπεριλαμβάνον υπερηφάνεια όχι μόνο των οπαδών τη ΑΕΚ αλλά και ολόκληρου του φίλαθλου κόσμου τη Ελλάδα. Α ελπίσουμε ότι αυτό το μικρό δικό μα βήμα θα εξελιχθεί σε άρμα προ τη συνολική αλλαγή κατεύθυνση του ποδοσφαίρου μα. Αυτή η στάση τη Ένωση την αφήνει και επίσημα στην τρίτη θέση, κάνοντα τον Κυριακάτικο Ντέρμι με τον Ολυμπιακό ένα μάζι διαδικαστικού χαρακτήρα. Το πόσο όλη αυτή η κατάσταση θα έχει επηρεάσει αρνητικά τον ψυχισμό, το κίνητρο και την επιθυμία των παιχτών τη ομάδα θα διαπιστωθεί για πρώτη φορά την Κυριακή σε ένα μάτ που είναι μαζί σχεδόν αδιάφορο και επικίνδυνο, ειδικά αν δεν υπάρξει επιθυμητό βαθμό συγκέντρωση και προσήλωση στο παιχνίδι. Ο Μάσιμο Καρέρα έχει ετοιμάσει την ομάδα του για τον λόγο παιχνίδι. Ο Ιταλός coach δήλωσε μεταξύ άλλων το πόσο ευτυχισμένο είναι σε Ιταλικό μέσο. Θα μου άρεσε να συνεχίσω. Σίγουρα θα ήταν ωραίο να επιστρέψω στην Ιταλία, αλλά τώρα είμαι στην ΑΕΚ και είμαι συγκεντρωμένο στου στόχου μου. Είμασταν τυχεροί γιατί στην καραντίνα μπορούσε να βγει για ένα τρέξιμο. Όλοι οι παίκτε παρακολουθούνταν και ήταν αρκετά προετοιμασμένοι για την επιστροφή. Ο μόνος που θα αποσιάζει από την πρόβα Τζενεράλε είναι ο Τζιγκρίνσκι, καθώς μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Μπάουτ δεν είναι απίθανο να μείνει και εκτό από τον τελικό της 26η Ιουλίου. Ο Ουκρανός Αμυντικός όμως σύμφωνα με τη Life Sport, θα υπογράψει νέο συμβόλαιο που προβλέπει μια μικρή μείωση, αλλά θα είναι είτε κλειστέ διετές, είτε ένα συν ένα χρόνια, με τον έμπειρο αμυντικό να εμφανίζεται θετικό σε αυτή την πρόταση.